Γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλλινό κάναλο. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, μόλις ξύπνησα, δηλαδή όχι, έχει κανένα μισά ώρα, λέω και ψέματα. Είναι 11 η ώρα το πρωί και σήμερα είπα να συζητήσουμε μωρέ λίγο, τι λέτε κι εσείς? Συζητήσουμε όσον αφορά τις σχέσεις. Το πρώτο ραντεβού. Το πρώτο ραντεβού. Μην θα συζητήσουμε όμως μόνο. Θα κάνουμε και ένα face look για το πρώτο ραντεβού. Πόσο καιρό έχω να βγω πρώτο ραντεβού? 4 χρόνια. 4 χρόνια. Κορίτσια, τώρα εγώ τι να θυμάμαι από το πρώτο μου ραντεβού? Δεν ήταν ακριβώς ραντεβού. Αλλά τέλος πάντων, τώρα θα βλέπει αυτά τα γόρια, θα ενθουσιαστεί. Τι ήταν καλλινά, δεν ήταν πρώτο ραντεβού? Αχ, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε. Το δέρμα μου περνάει τις φάσεις του, έχω γεμίσει σπυράκια. Έχω βγάλει εδώ. Δηλαδή πραγματικά, δεν ξέρω. Έτσι. Βασικά, χρησιμοποίησα εδώ και μία εβδομάδα έχει που το χρησιμοποιώ, τη Huda Beauty το Fix Spray. Είναι αυτό εδώ. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα, η αλήθεια είναι, και έχει και υνόπνευμα. Οπότε υποψιάζομαι ότι υπάρχει περίπτωση να μου το φέρνει αυτό τα σπυράκια. Αλλά πραγματικά είναι τόσο σταθερό που και σπυράκια να μου φέρνει δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχει χρονοτριβό μονίμως. Χρονοτριβό και θα αργήσω και στη δουλειά. Θα χρησιμοποιήσω από Urban Decay το Aiden, είναι το Eyeshadow Primer. Λοιπόν, είναι από τα καλύτερα Eyeshadow Primer που έχω βάλει ποτέ μου. Είναι λίγο ανοιχτόχρωμο, αλλά υπάρχει και πιο σκούρη απόχρωση. Αλλά εμένα η Aiden μου αρέσει πάρα πολύ και την ξαναπήρα σήμερα. Γιατί έχω ένα κόλλημα. Θα πάρω ένα πινελάκι και θα το μπλεντάρω για να βγει προς τα έξω όλο αυτό το contrastation. Θα χρησιμοποιήσω τη Huda Beauty, τη Desert Dust. Παιδιά, αυτή η παλέτα πραγματικά με έχει βγάλει άσπρο πρόσωπη. Θα ήθελα να σας πω βέβαια ότι στους άντρες δεν αρέσει και πολύ το μακιγιάζ. Οπότε εμείς σήμερα θα κάνουμε κάτι peachy. Peachy όταν λέω, ενώ ροδακινό τέτοια contrastation. Αλλά πολύ ήπια κατάσταση, δεν θα σας το κάνω έντονο. Γιατί είπαμε, στους άντρες δεν αρέσει και πολύ το μακιγιάζ. Οπότε τώρα θα βγεις πρώτο ραντεβού και τι θα είσαι? Σκιά μέχρι εδώ, δεν γίνεται. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω από την παλέτα της Huda Beauty την Aiden. Α, και αυτή η Aiden τη λένε τη σκιά. Απίστευτο. Με ένα πινελό σαν αυτό, το έχω πάρει από το AliExpress αυτό το συγκεκριμένο. Θα σας τα βάλω κάτω στην περιγραφή. Και θα μπλεντάρω την έξω γωνία του ματιού μου. Δημιουργώ μια αγωνία στο μάτι. Όχι αγωνία, αγωνία. Ακούστηκε σαν αγωνία. Μόνη μου έτσι. Το ζω μόνη μου, δεν υπάρχει. Εδώ μου μιλάτε. Το ότι έβαψα το φρύδι μου με το primer. Μέσος τώρα με το πινέλο της Zoeva το 124. Είναι έτσι πολύ fluffy αλλά πολύ πυκνό. Θα πάρω την απόχρωση Blazing. Γενικά αυτή η απόχρωση νομίζω σε αυτή την παλέτα είναι η μόνη κακιά απόχρωση, αλλά θέλω να το δοκιμάσω με αυτό το πινέλο, γιατί πάντα μου κάνει καλύτερη απόδοση αυτό το πινέλο. Και σχηματίζω μια γωνίτσα εδώ, έτσι, μέχρι απάνω. Α, έγραψε. Ουλαλά. Που θα λέγει και η Βίκη, καλιά. Βλέπετε Next Top Model? Εγώ βλέπω φανατικά. Φανατικά όμως. Θα γίνει χαμούλης φέτος. Χαμούλης θα γίνει. Καταρχάς έχουν πάει μισές που έχουν 8.000 followers στο Instagram. Κλασικά 8.000 λέω λίγους βασικά. Ενώ εκατομμύρια.
Και με το αγαπημένο μου πινέλο που δεν έχω σταματήσει να το παίρνω το τελευταίο διάστημα που σας βγάζω βίντεο, είναι αυτό εδώ το ίσιο. Θα πάρω την απόχρωση Amber, που είναι αυτή εδώ, και θα σχηματίσω. Μία γωνία, σαν να βάζω eyeliner, τάχα. Ωραία. Τώρα με ένα blending brush θα πάρω το 228 από Zoeva. Θα πάρω πάλι την απόχρωση Amber και θα αρχίσω να την ανεβάζω προς τα πάνω. Από τη στιγμή που έχω φτιάξει τη γωνία μου, μπορώ τώρα να την κάνω όσο βαθιά θέλω. Αλλά η γωνία υπάρχει, έτσι. Να δώσω βάθος θέλω στο μάτι τώρα. Όσον αφορά το πρώτο ραντεβού, το θέμα είναι να είστε ο εαυτός σας. Αν είστε ο εαυτός σας και ο άλλος πραγματικά θέλει να είναι μαζί σας, γιατί πραγματικά κάποιες φορές βγαίνουμε με κάποιον, αλλά εκείνος το μόνο που θέλει ξέρετε τι είναι. Οπότε, αν πραγματικά μπορέσετε να κερδίσετε έναν άνθρωπο και δεν θέλει μόνο αυτό, πιστεύω πως δεν έχει σημασία ούτε το μακιγιάζ, ούτε το πως θα ντυθείτε, τίποτα από όλα αυτά. Πιστεύω πως έχει σημασία, παίρνω πάλι το ίδιο πινελάκι, έχει σημασία ο χαρακτήρας και το να είστε αληθινές. Αυτό έχει σημασία στο πρώτο ραντεβού. Δάχτυλό μου θα πάρω την απόχρωση Bloom Moon που είναι αυτή εδώ. Και θα βάλω εδώ, όχι μέχρι μπροστά όμως, θα βάλω πιο ανοιχτή απόχρωση μπροστά. Αυτό είναι για να σβήνεις μολύβια, είναι από τα Sephora, λέγεται, είναι το 29 βασικά, το Pro Precision Smudge. Θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση που είναι η, θα πάρω την απόχρωση Amber με το ίδιο πινελάκι. Και θα τη βάλω στο κάτω μέρος του ματιού. Επειδή όλο αυτό φαίνεται λίγο επίπεδο, τι εννοώ επίπεδο, ότι δεν έχει κάποιο βάθος. Ναι, εντάξει, σίγουρα έχουμε σβήσει, έχουμε κάνει, σίγουρα φαίνεται πολύ πιο όμορφο. Θα πάρω από τα tattoo liner, τα οποία τελευταία όχι απλά χρησιμοποιώ, τα παραχρησιμοποιώ. Την απόχρωση καφέ είναι. Είναι η 910 Bold Brown. Αυτή εδώ. Λοιπόν, και θα βάλω ακριβώς πάνω από τις βλεφαρίδες μου εδώ. Και μαντέψτε τι θα κάνουμε. Θα πάρω αυτό το ωραίο πινελάκι μου και θα τη σβήσω ελαφρά. Ούτε προς τα έξω, ούτε προς τα μέσα. Απλά δεξιά και αριστερά κουνάω το πινέλο μου για να γίνει λίγο πιο smoky, πιο σβησμένη η σκιά. Κατευθείαν πήρε ένταση. Και επίσης από το tattoo liner θα χρησιμοποιήσω την 960 την απόχρωση και θα βάλω στο εσωτερικό. Όσο λάμψη και φως. Ωραία. Έτσι λίγο πιο ήπια πράγματα. Με το πινέλο της Zoeva το 142 θα πάρω την απόχρωση Desert Island. Και θα κάνω blending εδώ πάνω. Για να μην φαίνεται η διαφορά των χρωμάτων. Θα χρησιμοποιήσω από την NYX το Bear With Me.
multitasking spray. Θα βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Για να με ενυδατώσει. Έχει μέσα από φρούτα αντιοξειδωτικά και τέτοια, αλλά με ενυδατώνει πάρα πολύ πραγματικά. Για primer θα χρησιμοποιήσω το Skin Base Bizarre. Για makeup θα χρησιμοποιήσω τη NARS. Είναι το Natural Radiant Longer Foundation. Είναι η απόχρωση Deauville. Σαν λέμε Devil. Τέλος πάντων, θα τη βάλω με σφουγγαράκι, με το Diamond. Θα το βάλω εκτός πλάνου, γιατί κάνω 55 ώρες, ξέρετε. Τέλεια, αφού έβαλα το make-up μου σε όλο μου το πρόσωπο, τελικά το έβαλα με πινελάκι, με ίσιο πινελάκι, με αυτό. Έχει στεγνώσει κιόλας στο πρόσωπό μου. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το make-up. Στην αρχή το είχα υποτιμήσει, η αλήθεια είναι, γιατί το βάζα με διάφορους τρόπους, αλλά δεν μου άρεσε. Ένιωθα ότι με βαραίνει πολύ στο πρόσωπο, αλλά οκ, okay, είναι πολύ ωραίο make-up. Θα χρησιμοποιήσω από Maybelline το Fit Me το Concealer. Είναι η απόχρωση, η δικιά μου, 80, α, 08, συγγνώμη, ανάποδο το είδα. Και θα βάλω εδώ. Με ένα blending brush θα το μπλεντάρω. Φυσικά από Anastasia Beverly Hills θα χρησιμοποιήσω την Contour Palette. Παίρνω και τις τρεις αποχρώσεις πάντα. Τις σκούρες εννοώ. Και ανεβάζω πάντα τα κόκαλα προς τα πάνω. Παίρνω και από τις σκιές και τις βγάζω προς τα έξω. Να έχουν μια συνοχή με το contouring μου. Βάζω και λίγο στο πηγουνάκι και κάνω και nose contouring. Τα σκυλιά μου γαβγίζουνε, δεν είναι κάτι. Μην είναι σημασία, μην είναι σημασία. Παραγαβγίζουνε πες τώρα όμως. Αμέσως μετά θα πάρω από MAC την Global Glow, την Terracotta. Και θα βάλω στα cheekbones. Δίνει μια γυαλάδα και ταυτόχρονα σκουραίνει και λίγο το χρώμα και μου αρέσει τόσο πολύ. Και σταματήστε να γαβγίζετε, μωρέ. Μου χαλάνε το βίντεο. Μακ θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ που δεν ξέρω πλέον τι είναι, έχει σβηστεί. Είναι ένα ρούζ. Αλλά έχει τέλειο χρώμα, πραγματικά αυτό το ρούζ δεν το έχω βρει πουθενά άλλου. Αν πάω να το ζητήσω, θα πάω έτσι μισοτελειωμένο να το ζητήσω. Luminous Shimmering Skin Perfector και είναι το Limited Edition, όπως σας έχω προπεί. Είναι αυτό εδώ. Χωρίς να έχω ρίξει fix spray στο πρόσωπό μου, για να γυαλίζει περισσότερο. Δες εδώ και πες μου εσύ τώρα. Αξίζει ή δεν αξίζει, αξίζει ή δεν αξίζει. Ένα λεπτό πινελάκι θα πάρω και θα βάλω μπροστά στη μύτη. Δώσω λάμψη και εδώ πάνω. Με αυτό το πινελάκι από Tommy G που χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα επίσης, θα πάρω highlight και θα βάλω εδώ στην εσωτερική γωνία, να ανοίξω
ανοίγει όλο το μάτι, έτσι, όλο το βλέμμα. Θα κάνω φρύδια off camera και μασκαρίτσα θα σας δείξω και το look σε λίγο ολοκληρώνεται. Θα χρησιμοποιήσω την Colossan, είναι καινούργια στις μάσκαρες, αυτή είναι η waterproof. Γιατί εντάξει, μπορεί να κλάψεις στο πρώτο ραντεβού, μπορεί να... Δεν ξέρω ρε παιδί μου, έτσι τάχα τάχα. Μπορεί να βουτήξετε, να σε πάρει το χέρι και να βουτήξετε στη θάλασσα. Τι ρομαντικό, θα κλάψω εγώ τώρα. Θα κάνουμε και ένα lip contour mini. Θα χρησιμοποιήσω από Maybelline τα Superstay Ink Crayon. Είναι η απόχρωση 10 αυτή, την αγαπώ πραγματικά αυτή την απόχρωση. Είναι από τις καλύτερες σε αυτά τα μολύβια. Και το τέλειο με αυτά τα μολυβάκια είναι ότι έχουν ξυστρούλα από το πίσω μέρος τους και μπορείς να τα ξύσεις για να είναι πιο λεπτοκαμωμένα. Τέλειο. Εννοείται πως στο πρώτο ραντεβού χρησιμοποιείς πάντα matte κραγιόν και πάντα σταθερά κραγιόν. Παρακαλώ, μην γίνουμε όλοι μούρτζι. Κόκκινο, not. Not, not, not. Θα γίνεται και οι δύο, να μην πω πως. Λοιπόν, και χρησιμοποιώ το matte ink στην απόχρωση 5, Superstay. Και θα βάλω περίγραμμα. Φιξάρω το πρόσωπό μου πάλι με τις NYX, το Bare With Me Multitasking Spray. Και το μακιγιάζ για το πρώτο ραντεβού είναι έτοιμο. Θα τον χαζέψετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like από κάτω. Αφήστε μου ένα σχόλιο να μου πείτε πώς πήγε το πρώτο σας ραντεβού. Προφανώς. Να μου πείτε ποιο ήταν το πιο αστείο πρώτο σας ραντεβού. Και εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Αν θέλετε να ανεβάσω και άλλα τέτοια βίντεο με λίγο πιο απλά μακιγιάζ, με ό,τι θέλετε, μπορείτε να μου το γράψετε, να μου το στείλετε στο Instagram. Και φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την άλλη Κυριακή.